Καλημέρα σας, κύριε και κύριοι συνάδελφοι. Εισαγωγικά θα ήθελα να κάνω ένα γρήγορο σχόλιο σχετικά με όσα συμβαίνουν στην Βουλή γύρω από το θέμα της επιστολικής ψήφου. Μια πάρα πολύ σημαντική μεταρρύθμιση η οποία διευκολύνει πρωτίστως τους εκτός επικρατείας Έλληνες να συμμετέχουν στις ευρωεκλογές, Χωρί μετακινήσει, χωρί έξοδα, από όπου και αν κατοικούν. Πιστεύω ότι είναι και μια σημαντική ευκαιρία ε, συνένεση, στην οποία όμω για λόγου που πραγματικά δυσκολεύομαι να καταλάβω και το Πασό και ο ΣΥΡΙΖΑ ε, γυρίζουν την πλάτη, καθώ φαίνεται καταψηφίζοντα το νομοσχέδιο. Αν και είχαν αρχικά συμφωνήσει σε αυτό, και ειλικρινά απορώ και με την παλαινοδία, αλλά και με τη σκόνη που σηκώθηκε γύρω από το θέμα ε, ε, αυτό. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί. Ε, η αντιπολίτευση αρνείται συλλήβδιν ένα σχέδιο νόμου με αφορμή μια τροπολογία η οποία κατατέθηκε στην αρχή της σχετικής συζήτησης η οποία βελτιώνει το νομοσχέδιο και πώς γίνεται άρα για να συμφωνούμε με την επιστολική στις ευρωεκλογέ και να μην συμφωνούμε με την επιστολική στις εθνικές. Δηλαδή η φωνή των πολιτών έχει άλλη σημασία στις δύο κάλπες. Και πα περιπτώσει, υπάρχει πολύ απλό τρόπο να ξεπεραστεί η όποια αντίρρηση γύρω από το ζήτημα αυτό. Α υπερψηφίσουν το νομοσχέδιο και α καταψηφίσουν την ε, τροπολογία. Πάντω, σήμερα ασχέτω των εξελίξεων, με πρωτοβουλία αυτή τη κυβέρνηση, γίνεται ένα πολύ σημαντικό ιστορικό βήμα για την καθιέρωση τη επιστολική ψήφου καταρχά στι ευρωεκλογέ. Και να είστε σίγουροι και σίγουροι ότι αργά ή γρήγορα θα γίνει και το δεύτερο. Η συγκεκριμένη τροπολογία, αν απορριφθεί σήμερα, θα επανέλθει. Θα επανέλθει μετά τι ευρωεκλογέ. Και μετά θα φανεί ε, πραγματικά ποιο θέλει να δοθεί τελικά η δυνατότητα στου συμπολίτε μα που κατοικούν στο εξωτερικό να ψηφίζουν με επιστολική ψήφο και ποιο βρίσκει δικαιολογίε και προσχήματα. Και οι πολίτε μα βλέπουν, μα ακούν και ευτυχώ μπορούν να κρίνουν και να συγκρίνουν. Περνώ τώρα στην ημερήσια διάταξη του σημερινού Υπουργικού Συμβουλίου που πάλι έχει ως επίκεντρο το μόνιμο κυβερνητικό μας στόχο που δεν είναι άλλος από την βελτίωση της καθημερινότητας με μεταρρυθμίσεις που εξυγχρονίζουν συνολικά την χώρα συγκλίνοντας όλο ένα και περισσότερο με την Ευρώπη. Είναι κάτι που πρέπει να σας πω ότι αναγνωρίζεται διεθνώς, όπως διαπίστωσα και πρόσφατα στο Ταβός, κοινό συμπέρασμα ήταν και εκεί ότι η Ελλάδα πλέον αντί να φοβίζει, μαγνητίζει και το ενδιαφέρον για την πορεία της οικονομίας μα υπήρξε πάρα πολύ σημαντικό και στις συναντήσεις που έκανα με όλους τους επενδυτές είναι φανερό ότι η επενδυτική βαθμίδα λειτουργεί ήδη ως ένα πρόσθετο κίνητρο για να δραστηριοποιηθούν στην χώρα. Μια εξέλιξη που θα φέρει ακόμα περισσότερε επενδύσει, περισσότερε καλοπληρωμένε δουλειέ και φυσικά θα φέρει ανάπτυξη, η οποία με τη σειρά τη φέρνει περισσότερα δημόσια έσοδα για στήριξη του εισοδήματο και για μια πιο στοχευμένη και αποτελεσματική κοινωνική πολιτική. Αναφέρω ένα παράδειγμα μόνο. Πριν από δύο μέρε, οι δύο συναρμόδιοι υπουργοί, ο κ. Χατζηδάκη και η κ. Ζαχαράκη, ανακοίνωσαν τη μόνιμη αύξηση του επιδόματο γέννηση από τα 2.000 ευρώ στα 2.400 έως 3.500 ευρώ, ανάλογα με τα παιδιά που έχει κάθε οικογένεια. Το μέτρο αφορά περίπου 75.000 νέες γεννήσεις, έτσι όσο θέλαμε και ελπίζουμε να είναι περισσότερες, ενισχύοντας έτσι τις οικογένειες σε όλη τη χώρα και μάλιστα αποδίδω ιδιαίτερη σημασία ότι θα έχει αναδρομική ισχύ από την 1η Ιανουαρίου του 2023, θα περιλάβει δηλαδή εκείνες οι οικογένειες που απέκτησαν περί τον περασμένο χρόνο και γνωρίζουμε καλά ότι επιβαρύνονται ήδη από το αυξημένο κόστος των βρεφικών ειδών πιστεύω ότι αυτή η πρωτοβουλία αποδεικνύει ότι η καλή πορεία της οικονομίας μας, όπως είπε και ο υπουργό, μας επιτρέπει να συνδυάζουμε αναχώματα κατά της ακρίβειας με την συνολική μας πολιτική για την οικογένεια. Είναι μια στρατηγική πολύμορφη, πολυεπίπεδη, η οποία πολύ σύντομα θα ενταχθεί σε μια νέα στρατηγική για το δημογραφικό. Όμως, η πρόοδο μιας οικονομίας και η ευημερία των πολιτών μια κοινωνία δεν μετρούνται αποκλειστικά με εισοδηματικού όρου, δεν μετρούνται αποκλειστικά με μακροοικονομικούς δείκτες. Δικό μα όραμα είναι η ανάπτυξη και η αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματο να συνοδεύονται ταυτόχρονα με περισσότερη ελευθερία, περισσότερη δικαιοσύνη, περισσότερη ισότητα, περισσότερη ασφάλεια από τη διαρκή ευάθυνση τη δημοκρατία που μειώνει τελικά τις διακρίσεις και μειώνει τις ανισότητες. Διαφορετικά τι νόημα έχει να αυξάνεται το ΑΕΠ της χώρας χωρίς αυτό να διαχέεται τελικά σε όλους τους πολίτες, χωρίς να συνοδεύεται από ατομικά δικαιώματα και ελευθερίες, χωρίς να μπορεί κάθε Ελληνίδα και κάθε Έλληνας να ζουν ελεύθερα ως Ευρωπαίοι πολίτες στην πατρίδα μας. Αντί να μένουν σε κάποια άλλη χώρα μόνο και μόνο επειδή εδώ δεν υπάρχουν βασικά δικαιώματα που αναγνωρίζονται από δεκαετίε σε άλλα κράτη. Η χώρα μα, θέλω να θυμίσω, ανήκει πολιτικά, αμυντικά, οικονομικά, πολιτισμικά στη Δύση, όπω τόνιζε και ο ιδρυτή τη παράταξή μα, ο Κωνσταντίνο Καραμαλή. Και οι αξίε μα είναι η μήτρα του σύγχρονου δυτικού πολιτισμού. Γι' αυτό και το όραμά μα είναι η Ελλάδα να ανήκει στα κράτη Κίνα που αποδίδουν την ίδια σημασία όχι μόνο στην οικονομική ή στην αμυντική ισχύ, αλλά και στι ατομικέ ελευθερίε, στα δικαιώματα των πολιτών και φυσικά στο κράτο δικαίου. Και μια και μιλάμε για κράτο δικαίου, να πούμε ότι κράτο δικαίου δεν νοείται χωρί τη γρήγορη απονομή τη δικαιοσύνη και με τη γενναία αναμόρφωση του δικαστικού χάρτη που θα εισηγηθεί σε λίγο ο αρμόδιος Υπουργός, ε, με την ενοποίηση των ειρηνοδικείων και των πρωτοδικείων, ολοκληρώνουμε μια μεταρρύθμιση που εκκρεμεί εδώ και 100 χρόνια, με την οποία πρώτος είχε μιλήσει ο Ελευθέριος Βενιζέλος. Και στοχός μας είναι να ξεπεραστούν εσωτερικές αδυναμίες του συστήματος και οι δικαστικές αφάσεις να εκδίδονται πολύ πιο γρήγορα. Δεν υστερούμε σε αριθμό δικαστών της υπόλοιπη Ευρώπης, αλλά εδώ η εκδίκαση των υποθέσεων απαιτεί τετραπλάσιο, πενταπλάσιο χρόνο. Μερικές φορές, τέσσερα, 7, 8, 10 χρόνια. Τέτοιου είδου καθυστερήσει όμω πρακτικά ισοδυναμούν με αρνησιδικία. Συνεπώ, οι αλλαγέ που εισηγείται το αρμόδιο Υπουργείο είναι κρίσιμε. Θα υλοποιηθούν με την τεχνική βοήθεια τη Παγκόσμια Τράπεζα και με εξασφαλισμένου πόρου από το Ταμείο Ανάκαμψη και όπω θα ακούσετε και στη συνέχεια, γίνει μια πολύ λεπτομερή δουλειά από την ομάδα του Υπουργείου μια πάρα πολύ σημαντική μεταρρύθμιση την οποία πρέπει όλοι να στηρίξουμε με πολύ μεγάλη πυθό. Τέλος, ο Υπουργός Επικρατείας θα παρουσιάσει την ρύθμιση για την ισότητα στον πολιτικό γάμο. Είναι μια ρύθμιση που ανατρέποντας την συνηθισμένη φορά και σειρά των πραγμάτων έχουμε συζητήσει εκτενώς ήδη με τους βουλευτές μας. Είναι ένα σημαντικό βήμα με το οποίο Επιδιώκεται η ισοτιμία όλων των πολιτών όπω την προσδιορίσα στην αρχή. Κυρίω όμω, επιδιώκεται η προστασία των παιδιών των ομόφυλων γονέων που ήδη υπάρχουν. Και τα παιδιά αυτά πρέπει να έχουν τα ίδια δικαιώματα με όλα τα άλλα παιδιά. Θέλω να θυμίσω ότι μιλάμε για κάτι το οποίο ισχύει ήδη σε 36 χώρε, σε 5 υπήρου, χωρί πουθενά να φαίνεται ότι έβλαψε την κοινωνική συνοχή την κοινωνική αρμονία. Και θέλω να εκφράσω και την ικανοποίησή μου ότι όλο αυτό το διάστημα, αυτή η μεταρρύθμιση συζητήθηκε νυφάλια και χωρί ακρότητες μέσα στην ελληνική κοινωνία. Συζητήθηκε και στο εσωτερικό των κομμάτων και είμαι και πολύ ικανοποιημένο γιατί και η παράταξή μα κατέκτησε αυτήν την διαδικασία της όρημη διαβούλευση αντί του ισοπεδοτικού μέτρου τη κομματική πειθαρχία. Σε αυτό το διάλογο ακούστηκαν όλε οι απόψει και σέβομαι όλες τις απόψεις Ακούστηκαν οι απόψει τη παράδοση, τη εξέλιξη, τη δική μα φωνή που πιστεύω ότι εντάσσει την παράδοση στην εξέλιξη. Ακούστηκαν όμω και φωνέ που δεν είχαν ακουστεί μέχρι σήμερα, κυρίω των ε, ομόφυλων γονέων, που θα μπορούν επιτέλου να κοιμούνται ίσχυοι ε, το βράδυ, απαλλαγμένοι από τον φόβο ότι αν του συμβεί κάτι, ε, το παιδί του δεν θα καταλήξει στον άλλο ε, γονέα, ε, αλλά θα βρεθεί σε κάποιο ίδρυμα. Και είναι επίση πολύ σημαντικό ότι στα πλαίσια αυτού του δημόσιου διαλόγου εξηγήθηκε, πιστεύω, λεπτομερώς, ε, τι δεν κάνει το νομοσχέδιο. Δεν μεταβάλλει το ισχύον πλαίσιο τη παρένθετη κοίηση, δεν το επεκτείνει ουσιαστικά στα ομόφυλα ζευγάρια, ότι αποκλείει του χαρακτηρισμού γονέα 1 και γονέα 2. Γιατί θέλω να το τονίσω, η Ελλάδα δεν θα γίνει ένα εργαστήρι πολιτικών που δεν εφαρμόζονται παρά μόνο σε ελάχιστε χώρε του κόσμου. Με λίγα λόγια, η νέα ρύθμιση προσθέτει δικαιώματα σε μερικού. Χωρί όμω να αφαιρεί κανένα δικαίωμα από του πολλού. Είναι κάτι που απαιτεί άλλωστε και η ευαισθησία τη δημοκρατία μα, στην οποία δεν επιτρέπεται να υπάρχουν πολίτε δύο κατηγοριών και σίγουρα, σίγουρα δεν επιτρέπεται να υπάρχουν παιδιά ενό κατώτερου Θεού. Ένα θέμα λοιπόν ισότητα δεν προσφέρεται, θα το ξαναπώ, για διχαστικέ προκλήσει. Και σίγουρα δεν προσφέρεται και για υπερβολικέ μεγενθύνσει. Και έτσι υποδέχομαι και τι θέσεις τη Εκκλησία, τι οποίε σέβομαι απόλυτα. Άλλωστε, αυτή η κυβέρνηση έχει δώσει πολλέ πρακτικέ λύσει σε ανάγκε του κλήρου που εκκρεμούσαν εδώ και δεκαετίε. Ωστόσο, εδώ θέλω να είμαι σαφή. Αναφερόμαστε σε επιλογέ τη πολιτεία, όχι σε θεολογικέ πεπιθήσει και παλότερα, άλλωστε με την Εκκλησία είχαμε διαφορετικέ οπτικέ. Για τον πολιτικό γάμο, για την καύση των νεκρών, για το θέμα των ταυτοτήτων. Η ζωή, ωστόσο, απέδειξε ότι οι αλλαγέ αυτέ ήταν όριμε, δεν έβλαψαν ούτε την κοινωνία, δεν έβλαψαν ούτε τελικά τη συνεργασία πολιτεία και Εκκλησία και είμαι σίγουρο ότι έτσι θα γίνει και τώρα. Κλείνω σημειώνοντας ότι όπω συμβαίνει και στην καθημερινότητα τη κοινωνία, έτσι και η δική μα ημερήσια διάταξη δεν είναι μονοθεματική. Και σωστά, γιατί κάθε ζήτημα έχει το δικό του ειδικό βάρο, τη δική του εμβέλεια, ανάμεσα στα πολλά άλλα, τα οποία απασχολούν του πολίτε. Και εμεί σήμερα έχουμε να συζητήσουμε πολλά από αυτά. Οπότε μπορούμε να ξεκινήσουμε την συνεδρίασή μας.